Να τονίσω ότι είναι πρώτη δημοσκόπηση στη GPO μετά τα αυγουστιάτικα μπάνια. Προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία, ελαφρύ προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία, 25,3. Οριακά αμέσως μετά ο ΣΥΡΙΖΑ στο 25%. Άρα ήδη βλέπουμε ότι η μάχη της πρωτιάς είναι τελείως ανοιχτή για τις τελευταίες 17 ημέρες. Στην τρίτη θέση την διεκδικούν Χρυσή Αυγή, ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Χρυσή Αυγή στο 5,5%, ΠΑΣΟΚ στο 5,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα στο 5,1%. Αμέσως μετά το ποτάμι στο 4,6%. Η Λαϊκή Ενότητα, το νέο κόμμα που έχει ιδρύσει ο κ. Λαφαζάνης, με 4%. 3,2% για την Ένωση Κεντρών. 3% για τους ανεξάρτητους Έλληνες. 1,2% μας απάντησε κάποιο άλλο κόμμα. 5% δήλωσε ότι θα ψηφίσει Λευκό ή Άκυρο και 12,8%, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, δηλώνει αναποφάσιστο. Να εξηγήσω. Άρα, εδώ, δηλαδή, έχουμε ουσιαστικά μία εικόνα ισοδυναμίας ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα κόμματα, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται τα κόμματα Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ που προφανώς διεκδικούν την πρώτη θέση, που είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα, ότι είναι περίπου στην ίδια ευθεία στην πορεία προς τις εκλογές. Ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα είναι καθοριστικό. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ιδιαίτερο ρόλο θα παίξει το debate ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς, όταν θα κληθούν να ξεκαθαρίσουν πλήρως τις θέσεις και τις απόψεις για το τι έγινε. Τώρα, το πώς έχουμε φτάσει εδώ, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Είμαι όμως υποχρεωμένος να δώσω. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Οι συσπυρώσεις εξηγούν αυτή την εικόνα που εμείς βλέπουμε να αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή και τις δίνουν και μια ευρύτερη διάσταση. Όλγα, κοίταξε, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ υψηλή. Είναι στο 77-78%, ενώ αντίστροφα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ περιορισμένη στο 54%. Άρα ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από τη διάσπαση, ύστερα από την υπογραφή του μνημονίου, αναμφίβολα είναι σε πρόβλημα, είναι κατακερματισμένος σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ναι. Αυτό όμως, ταυτόχρονα, στην πορεία την τελική για τις εκλογές, αποτελεί και μια δυνατότητα για τον κύριο Πάμε Τσίπρα. Πάμε να δούμε και την επόμενη. Πάμε να δούμε την επόμενη. Είναι και μια δυνατότητα για τον κύριο Τσίπρα να μπορέσει να συσπυρώσει το χώρο του και τους πάρα πολλούς αναποφάσεις. Και όποιον άλλον απευθύνεται σε αυτή τη συγκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων. Να δούμε όμως και τις εξελίξεις που υπάρχουν στην κάρτα με τις δημοφιλίες των πολιτικών αρχηγών. Γιατί εδώ υπάρχει πραγματικά μια ανατροπή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, στην πρώτη θέση για πρώτη φορά όλο αυτό το διάστημα βρίσκεται ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μεϊμαράκης, με θετικές απόψεις 44,3%. Ακολουθεί ο κ. Τσίπρας με 41,9%. Μαζί Σταύρος Θεοδωράκης και Φόφη Γεννηματά, 39,7-39,5%. Ακολουθεί ο Γενικός Γραμματέας Κομμουνιστικού Κόμματος 28,2, ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ κ. Καμένος 25,6, ο κ. Λαφαζάνης από τη Λαϊκή Ενότητα 23,4 και ο κ. Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής με 11,2%. Εδώ θα πρέπει επομένως να υπογραμμίσουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη Νέα Δημοκρατία, ότι για πρώτη φορά ύστερα από πολύ καιρό ο αρχηγός της βρίσκεται μπροστά στο δίκτυο δημοφιλίας, επιβεβαιώνοντας την εικόνα λαϊκότητας που έχει σχηματιστεί γύρω από την προσωπικότητά του, ιδιαίτερα και το τελευταίο διάστημα. Να δούμε τι γίνεται όμως και με την κυβερνησιμότητα, δηλαδή με το αυτό που επόμενη ονομάζουμε καταλληλότερος πρωθυπουργός. Στην αμέσως επόμενη ερώτηση έχουμε ρωτήσει τους πολίτες ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς μπορεί από τη θέση του πρωθυπουργού να διαχειριστεί καλύτερα τη συμφωνία μνημόνιο που υπογράφηκε και να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Εδώ έχουμε προβάδισμα για τον κύριο Τσίπρα με 28,8%. Έναντι 27,1% για τον κύριο Μεϊμαράκη. Αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε σαν πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο ότι πάνω από αυτές τις απαντήσεις είναι ένα 30%, το οποίο απαντάει ότι κανένας από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αυτό βέβαια έχει σχέση και με μια κριτική στα πρόσωπα των πολιτικών αρχηγών και την αξιολόγησή τους, αλλά έχει σχέση πιθανότατα με το ότι οι πολίτες, όπως θα δούμε παρακάτω, έχουν κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο γύρω από το πώς βλέπουν να σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση. Θέλω επίσης, Όλγα, να εξηγήσω κάτι, γιατί προφανώς θα είναι ένα ερώτημα των τηλεθεατών, ότι κατά τη διάρκεια αυτής της δημοσκόπησης έχει ανακοινωθεί ότι ο κ. Παπανδρέου και το κόμμα που είχε ιδρύσει το Κηδισό δεν θα συμμετέχει τελικά στις εκλογές. Στην μισή μέτρηση υπήρχε μέσα το κόμμα του κ. Παπανδρέου. Αυτό το λέω γιατί. Αυτό δηλαδή μπορεί να επηρεάσει το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Αυτό για παράδειγμα το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ σε μια επόμενη μέτρηση θα μπορούσε να είναι, λέω, ενδεχομένως μεγαλύτερο. Αυτό μένει να το δούμε σε επόμενες μετρήσεις. Απλά είμαι υποχρεωμένος να εξηγήσω ότι στη διάρκεια της μέτρησης υπήρξε αυτή η απόφαση που σίγουρα παίζει ρόλο.
Πάμε να δούμε τι λένε οι πολίτες και για τις εκλογές, γιατί αυτό είναι όπλο στην καμπάνια συγκεκριμένων είναι κομμάτων. Είναι προφανές και νομίζω ότι το συμπέρασμα αυτό είναι ισχυρό, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν θεωρεί ότι η προσφυγή στις κάλπες ήταν αναγκαία. Αυτή την άποψη έχουν 2 στους 3, 66,7. Μόλις 1 στους 3 πιστεύει ότι η προσφυγή στις κάλπες ήταν αναγκαία, 32,9%. Time out, Τάκη, για να ζητήσω τώρα από τον Γιάννη Πρετεντέρη και τον Νίκο Ευαγγελάτο να κάνουν ένα πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Βεβαίως. Πόσο αξιόπιστη είναι μία δημοσκόπηση όταν έχουμε γυρίσει 2 μέρες τα μπάγια? Είναι αξιόπιστη γιατί οι πολίτες απαντούν. Δηλαδή, συγγνώμη, τι εννοώ. Εννοώ το εξής. Ακόμα δεν έχουμε προεκλογικό κλίμα πραγματικό. Ακόμα δεν υπάρχει, πώς να το πω, κλίμα πόλης. Οι δρόμοι είναι άδειοι ακόμη. Έχουν γυρίσει όλοι, δεν ξέρω καν. Μήπως να κρατήσουμε την εικόνα, να βάλουμε ένα ερωτηματικό για το τι μπορεί να προκύψει μια εβδομάδα που θα ξαναμετρήσουμε, Τάκη? Μα εγώ πιστεύω, κύριε Πρετεντέρη, ότι κάθε ημέρα που θα περνάει θα έχουμε καινούργια δεδομένα. Δεν μπορεί κανείς να δει σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης, το αποτέλεσμα των εκλογών. Ίσα-ίσα που λέμε ότι τα πάντα είναι ανοιχτά στις τελευταίες 17 ημέρες. Πολύ δε περισσότερο που πράγματι μόλις τώρα ο κόσμος έχει γυρίσει από τα μπάνια, ίσως κάποιοι έχουν απομείνει και πίσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή μένουν 2,5 εβδομάδες μέχρι τις εκλογές, εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να μετρήσουμε και να δούμε ποιες συμβουλές θα έχει. Παραδείγματος χάρη, ο κόσμος ξέρει ότι υπάρχει ένα κόμμα Λαφαζάνη, παράδειγμα. Τα παρακολουθεί, γύρισε από τις διακοπές απολύτως ενήμερος για τις ανακατατάξεις που έχουν συμβεί στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να σας πω ότι σε μια αντίστοιχη... Ο Παπανδρέου, συγγνώμη, εντάξει, διακόπτω, μόλις τώρα είπες πριν ότι ο Παπανδρέου χθες ανακοίνωσε δεν θα κατέβει. Πολλά πράγματα συμβαίνουν που μπορεί όσοι από εμάς ασχολούμαστε συστηματικά με τα πολιτικά πράγματα να τα παρακολουθούμε, αλλά δεν καθόλου βέβαιο ότι τα παρακολουθεί η ολότητα της κοινής γνώμης. Ναι, και βεβαίως, εντάξει, με αυτή την έννοια πολλοί κόσμος μπορεί να μην ξέρει ότι υπάρχει συνεργασία Πασόκ Δημάρ, για παράδειγμα. Πολλά μπορεί να υπάρχουν. Γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε μέρα με την ημέρα πλέον τις εκλογές. Γι' αυτό άλλωστε στο Μέγκα θα ξαναμετρήσουμε με την GPO την επόμενη εβδομάδα και την μεθεπόμενη. Εμείς θα κάνουμε και καθημερινά μετρήσεις και νομίζω ότι θα υπάρχει ένα διαρκές report για να δούμε τις εξελίξεις. Τώρα για να ολοκληρώσω, τώρα αφού τις ερωτήσεις, να κάνω μια παρατήρηση μόνον. Επιβεβαιώνεται ότι πάμε σε μια κλειστή εκλογή, ένα ντέρμπι. Αυτή την εικόνα έχουμε. Δεν θα σταθώ στο ποιος είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αυτό που με εντυπωσιάζει, και οφείλω να πω ότι είναι η έκπληξη των πρώτων 15 ημερών, των πρώτων 10 ημερών αυτών των εκλογών, είναι ο Μεμαράκης. Αυτό που το αισθανόμασταν όλοι, ότι ο Μεμαράκης είναι πρώτος σε δημοφιλία, δεν το περίμενε νομίζω κανένας. Όλοι είχαμε συνηθίσει την εικόνα ενός πάρα πολύ κυρίαρχου Αλέξη Τσίπρα. Και βλέπουμε το Μεμαράκη να είναι πρώτος σε δημοφιλία αυτή τη στιγμή και μια χαρά εκεί στην κυβερνησιμότητα με ένα αξιοπρεπέστατο ποσοστό. Ομολογώ ότι είναι ένας παράγων που δεν ξέρω αν τον είχαν στο μυαλό τους όσοι είπαν να πάνε σε εκλογές. Τι λες εσύ, Νίκο? Η δική μου επισήμανση είναι ότι πρώτα απ' όλα επιβεβαιώνονται για πολλωστή φορά ότι είμαστε ενώπιον ενός πολύ ευμετάβλητου εκλογικού σώματος. Αν θυμηθούμε τι έχει γίνει από το 10, κάθε φορά που είχαμε μνημόνιο, άλλαζε το χρώμα του χάρτη μετά τις εκλογές. Το ίδιο έχει συμβεί και σήμερα. Αν θυμηθούμε ότι μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου, δηλαδή 7-8 μήνες πίσω, είχαμε μια πλήρη κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν μόνο η εκλογική, αλλά και μετεκλογική κυριαρχία, όπως συνήθως συμβαίνει. Δηλαδή, απόλυτη πραγματικά. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή της εικόνας. Προφανώς είμαστε στην αρχή της προεκλογικής μάχης. Κανένας δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα ούτε και να μαντέψει το αποτέλεσμα. Όμως, αυτή την ώρα εμφανίζεται μια ισοπαλία. Έχουμε αυτή την ανατροπή και φέρνει τα κόμματα κοντά-κοντά. 2-3 επισημάνσεις μόνο. Βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ σημειώνει μια καλή επίδοση. Το ποτάμι φαίνεται να πέφτει λίγο. Το κουκουέ μοιάζει να είναι καλά. Και το κόμμα Λαφαζάνη να έχει μια περιορισμένη δυναμική για την ώρα.